Τώρα, κυρίε και κύριοι, θα πάμε στον κεντρικό Εύρο, όπου εκεί έχουμε σε εξέλιξη μία μεγάλη φωτιά στην περιοχή τη Λευκύμης. Θα μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Δημήτρη Δαρούση. Κύριε Δαρούση, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Βλέπουμε και τι φωτογραφίε τι οποίε δημοσιεύσατε εσεί σε social media και πλάνα από τον αντιπεριφερειάρχη Εύρο, όσο θα κάνουμε την συζήτηση. Να μα πείτε πώ ακριβώ έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή και αν το μέτωπο είναι μεγάλο, εξακολουθεί να είναι μεγάλο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Λευκύμη, είμαστε ακριβώς πάνω από το χωριό εδώ σε μια αντιπυρική. Κοιτάξτε, είναι η περιοχή αυτή τη στιγμή και το δάσος στο σημείο της Βιρίνης, εδώ και σε αυτό το σημείο της Λευκύμης. Επιχειρούν δυνάμεις επίγειες πλέον, πεζοπόρα τμήματα και πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής. Από εκεί πέρα γίνεται μεγάλη προσπάθεια με μηχανήματα του στρατού και του Δήμου για να βοηθήσουμε την πρόσβαση στους πυροσβέστες σε σημεία που υπάρχει δυσκολία. Γενικώς είναι η φωτιά σε ιδιαίτερα δύσκολο σημείο. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι στον πυρήνα, δηλαδή στο δάσος της Δαδιάς, εκεί όπου η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ναι, είναι δύσκολο το σημείο. Έχει μπει στην περιοχή της Βιρίνης, είναι, για όσους ξέρουν έτσι εδώ λίγο από την περιοχή αυτή. Και σε διάφορα σημεία είναι δύσκολο γενικά το έργο πυρόσβεσης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η νύχτα. Η έκταση στην οποία είναι η φωτιά είναι μεγάλη? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Η έκταση που είναι η φωτιά είναι μεγάλη, είναι σε είναι, μεγάλη ναι, έκταση είναι αρκετά μεγάλη, αρκετά μεγάλη έκταση. Μάλιστα. Έχουμε πληροφορίες τώρα βέβαια το πώς ξεκίνησε η φωτιά, όλο αυτό που θα ζήσετε όχι, σήμερα. Όχι, δεν γνωρίζω κάτι ακόμα, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Έχουν σταματήσει φυσικά και οι αναέριες λήψεις πλέον, κύριε Δαρούση. Ναι, έχουν σταματήσει λόγω του ότι έχει πέσει σκοτάδι πλέον. Εδώ βρίσκονται όλοι η πολιτική προστασία της περιφέρειας, ο Δήμαρχος, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας του Δήμου Σουφλίου, ο Δήμαρχος εδώ. Βρισκόμαστε όλοι εδώ για να βοηθήσουμε το έργο. Κινδυνεύει κάποιος οικισμός? Όχι. Έχουμε κάνει διάφορες κινήσεις για να περιορίσουμε τη φωτιά όσον αφορά για τον οικισμό της Λευκύμης. Έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες για να μην έχουμε πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.